Γιορτάζουμε σήμερα τον 15 Αύγουστο, πιστή στις παραδόσεις μας. 15 Αύγουστος, μια σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, δίνει σε όλους μας ελπίδα και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δυσκολίες. 15 Αύγουστος είναι ταυτόχρονα βέβαια και η μέρα που γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Ένοπλες δυνάμεις μας, τις οποίες φροντίζουμε διαρκώς να ενισχύουμε. Πράγμα απαραίτητο στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους ζούμε. Με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης γιορτής θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, αλλά και όλους τους εθελοντές μας που έδωσαν τις τελευταίες μέρες πολύ δύσκολες μάχες με τις φλόγες στην Αττική, και να διαβεβαιώσω τους ευτυχώς λίγους συμπολίτες μας οι οποίοι πλήγησαν από την πυρκαγιά, ότι η πολιτεία θα φροντίσει να κινηθεί τάχιστα ώστε να τους αποζημιώσει. 15 Αύγουστος, όπως κάθε μεγάλη θρησκευτική γιορτή, θα πρέπει να είναι μια στιγμή περισυλλογής και αυτογνωσίας και αναγνώρισης ότι ο τόπος προχωράει μπροστά μόνο μέσα από την ενότητα και αντιπαλεύοντας την πόλωση και την τοξικότητα, η οποία δυστυχώς δεν έκανε καλό στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω οι στιγμές αυτές περισυλλογής με τον τρόπο τους να μας κάνουν όλους μας να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά για να αντιμετωπίσουμε και πάλι επιτυχημένα τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες βλέπουμε να έρχονται στο μέλλον. Με την ευκαιρία αυτή και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απαντακούδηγη.